Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που υποτίθεται ότι θα εφαρμοστεί, όχι υποτίθεται, που αρχίζει και εφαρμόζεται η συμφωνία με την Τουρκία. Ναι, είναι η πρώτη μέρα. Εντάξει. Είναι πάνω από 200 άτομα που με ασφαλή και νόμιμο τρόπο πηγαίνουν στην Τουρκία. Ας ελπίσουμε, γιατί αυτή η διαδικασία ξεκίνησε περίπου πριν μια ώρα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Σε ζωντανή σύνδεση το βλέπαμε. Που, ναι. Έχουμε πάρει και πραγματικά ήταν μια, ως τα τώρα και ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά, μια εξαιρετική επιχείρηση που οργάνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το επιτελικό συντονιστικό που υπάρχει κάτω από το συντονιστικό. Όχι με τους μετανάστες που περιμέναμε, γίνανε με κάτι κατοικοστικείο. Όχι, έγιναν ορισμένα γεγονότα, όχι σοβαρής έκτασης, όχι μεγάλης εννοώ έκτασης. Ήταν 10 ματατζίδες που με 10-15 στα μπάκικα στη Χίο, όπου, κοιτάξτε, είναι μέρες, πώς να το πω, έντασης, ιδιαίτερα στα νησιά, στο βαθμό που και ας ευχηθούμε όλοι και ας προσπαθήσουμε όλοι να προχωρήσει η συμφωνία με τον καθώς πρέπει, θα έλεγα, τρόπο. Αυτό θα δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία θα διακόψει τις προσφυγικές ροές και τις μεταναστευτικές, και αυτό άλλωστε έγινε και η συμφωνία, και θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα πράγματα και στα νησιά και στην Ελλάδα. Ναι, συμφωνούμε, αλλά θα σας επισημάνω κάτι. Και είστε άνθρωπος πανέξυπνος και καταλαβαίνετε. Συμφωνεί μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού να λέει σε αυτό το πράγμα όχι βία στους μετανάστες, είναι γυναίκες, είναι παιδάκια, είναι ταλαιπωρημένοι, είναι. Αλλά αυτό το κομμάτι, ακόμα και αν συμφωνεί, δεν μπορεί να βλέπει να χρησιμοποιείται βία εναντίον Ελλήνων. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά θέλω να σας πω το εξής, ότι μέχρι τα τώρα, με λάθη. Έτσι. Και με δυσκολίες. Δεν το είχαμε και χτες αυτό, με αυτή την έννοια. Έχουμε δείξει και ανθρωπιά και αποφασιστικότητα και από την άλλη μεριά θα έλεγα και συνέπεια σε σχέση και με τη συνθήκη της Γενέβης. Θυμίζω ότι η συνθήκη της Γενέβης είναι γραμμένο πια ότι ο πρόσφυγας ακολουθεί τους όρους και τους κανονισμούς που υπάρχουν στη χώρα στην οποία προσφέρει. Αλλά η συνθήκη της Γενέβης δεν ισχύει για τους σε κάτω. Σε αυτά έχει να κάνει και με το γεγονός της προσπάθειας τις οποίες κάνουμε και στον Πειραιά και στην Ιδωμένη αυτή τη στιγμή να αποσυμφορηθούν, δηλαδή να εκένωθουν. Θα μας το πείτε αυτό, κύριε Υπουργέ. Οι εικόνες που βλέπουμε όμως τώρα εδώ πέρα με 2-3 από τα μάτια να χτυπάνε μια γυναίκα στη Χίο, αυτό δεν είναι συνθήκη γενέβης? Δεν νομίζω πάντως είναι το αυτό κύριο. Δεν είναι, όχι, δυστυχώς δεν είναι συνθήκη γενέβης, αλλά δεν είναι συνθήκη γενέβης, αλλά γενικά καλό θα είναι να αποφεύγονται τέτοια πράγματα, τα οποία όμως έχουν να κάνουν και με δύο πλευρές. Δηλαδή η παραμονή της επαναπρόθεσης δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή, πώς να το πω, διαμαρτύριες. Εγώ καταλαβαίνω το βάρος που έχουν οι περιοχές και τα νησιά που έχουν προσφυγικούς προσφυγικά κέντρα φιλοξενίας ή υποδοχή. Θέλει μια ψυχραιμία από όλες τις πλευρές. Πάντως δεν μπορούμε να πούμε ότι χρήση βίας, η αστυνομία. Εδώ έχουμε αναμφισβήτητα 10 κατοίκους, αυτές είναι οι μαρτυρίες, και έχουμε και καμία δεκαριά από τα μάτια που τους χτυπάνε. Τώρα έλεγχο. Πρέπει από όλες τις πλευρές να πούμε ότι η ελληνική αστυνομία σε όλη αυτή τη διαδικασία περισσότερο έχει κατηγορηθεί για αδράνεια και ανοχή παρά αυτό για. Σας λέω. Αδράνεια και ανοχή, η κατηγορία αδράνεια και ανοχή. Άρα δεν μπορούμε να λέμε. Μα και για τους. Πώς είναι για τους Έλληνες. Όχι, εγώ που χρειάστηκε το ξύλο το έριξε. Μην λέμε τώρα. Μόνο όταν δέχτηκε πολύ σοβαρή επίθεση και όχι ιδιαίτερα, και μιλάτε για τα γεγονότα στην ΚΟ, φαντάζομαι. Πέστε μας κάτι, κύριε Βίτσα. Σήμερα λοιπόν θα φύγουν 200 να πάνε στην Τουρκία. Ναι, έχουν φύγει αυτοί. Φύγανε, ναι. Ήδη πρέπει να έχουν φτάσει. Έχουμε μια εικόνα χτες. Πόσοι ήρθαν από την Τουρκία, είχαμε ροές. Ροές είχαμε. Κοιτάξτε, την σημερινή, για να έρθω στην εκπομπή σας, δεν πήρα τη σημερινή αναφορά που δίνεται στις 8 η ώρα το πρωί. Προχθές. Αλλά είχαμε προχτές περίπου 500, μετά 373. Ναι. Είναι ροές που υπάρχουν πριν την εκτέλεση της πρώτης μέρας της συμφωνίας. Η ελπίδα είναι ότι Ότι αν δουν, ας πούμε, οι διακινητές
ότι υπάρχει μια τέτοια διαδικασία και εφαρμόζεται η συμφωνία, θα τους κοπεί. Γιατί ο άλλος να πληρώνει μερικές χιλιάδες δολάρια ή ευρώ? Γιατί δεν ξέρει. Οι διακινητές δεν έχουν λόγο να μην τα εισπράττουν τα λεφτά. Ένα επόμενο βήμα έχει να κάνει και με την πληροφόρηση. Δηλαδή υπάρχει και αυτό. Και όχι την πληροφόρηση μόνο στην Ελλάδα, αλλά και την πληροφόρηση στην Τουρκία. Σας ρωτάω γιατί αν είναι να φύγουν 200 σήμερα και να έρθουν το βράδυ. Αυτή είναι απλή. Με συγχωρείτε, αλλά αυτή είναι απλή αριθμητική. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι. Το ρεπορτάζ που έλεγε χθες ότι κάνατε μια σύσκεψη του Μαξίμου και ετοιμάζετε την εκένωση του Πειραιά και τη Ιδωμένη, είναι ακριβές? Δηλαδή υπάρχει κάποιο σχέδιο, κάτι? Τι θα κάνετε με αυτό? Η σύσκεψη χθες που έγινε, η οποία δεν ήταν με την ακρίβεια σύσκεψη, ήταν ενημέρωση για το τι πρόκειται να γίνει σήμερα το πρωί του Πρωθυπουργού, τι είχε αποδώσει η δουλειά μας ως εκείνη την στιγμή και τι περιμένουμε, αναμένουμε τις επόμενες μέρες. Έχετε κάποιο σχέδιο λοιπόν για την Ιδωμένη, για τον Πειραιά? Εμείς αυτές τις μέρες, όπως ξέρετε, χτες και προχτές έφυγαν από τον Πειραιά περίπου 1.400 με 1.500 πρόσφυγες. Χωρίς να πάνε άλλοι? Όχι, δεν έχουμε ροές προς τον Πειραιά. Τους πάτε, στις επόμενες μέρες, στις επόμενες 2-3 μέρες, μέχρι την Τετάρτη, αναμένουμε ότι θα φύγουν από τον Πειραιά και ζητάμε και τη βοήθεια όλων, όχι με την έννοια στο να πιστούν ότι είναι σε μια θέση αυτή τη στιγμή στην υπηρετική Ελλάδα, στην οποία δεν μπορούν να περιμένουν θα ανοίξουν τα σύνορα. Ένα. Άρα να πιστούν να πάνε σε κέντρα φιλοξενίας. Υπάρχουν κενές θέσεις? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν 2.600 κενές θέσεις και κατασκευάζονται περίπου τις 10.000 ακόμα. Που θα είναι έτοιμες πότε? Οι οποίες, το μεγαλύτερο μέρος τους θα είναι έτοιμο μέχρι την επόμενη Κυριακή. Mm-hmm. Οπότε υπάρχουν κενές θέσεις στα κέντρα φιλοξενίας όπου μπορούν να πάνε. Άρα, Υπουργέ μου, εδώ το λέω, γιατί διακινούνται κάποιες πληροφορίες και ξέρετε, στην εποχή της τεχνολογίας δεν υπάρχει διακίνηση της πληροφορίας πηγαίνω και σε πιάνω και σε λέω. Υπάρχει και χιλιάδες τρόποι. Ότι από τον Πειραιά και από την Ιδωμένη μπορούν να κάνουν αίτηση ασύλου και δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Σε κέντρα φιλοξενίας, σε κέντρα ταυτοποίησης, σε κέντρα υποδοχής γίνονται αυτά τα πράγματα και πέρα από το γεγονός ότι εκεί έχουν και αξιοπρεπή διαμονή και σύντηση και ιατροφαρμακευτική. Τελευταίο 48 ώρα από ό,τι βλέπω τώρα την ενημέρωση που την πήραμε μέχρι την ώρα που ερχόμασταν, μέχρι την Κυριακή στις 9 το πρωί στις Λέσβο είχαμε 766 μετανάστες. Ναι, σωστή είναι. 385 στοιχείο. Και σήμερα, λέει, με σήμερα το πρωί 78 ακόμα στη Σάμο και 31 στην. Παρά τους ανέμους. Θα είναι αυτό που δίνουμε εμείς καθημερινά. Τώρα που είπατε αξιοπρεπή διαβίωση, εχθές είδαν το κόσμο τότε δημοσιότητας καταγγελίες ότι σε κάποιο κέντρο δόθηκε μουχλιασμένο φαγητό. Το έχετε πληροφορηθεί εσείς αυτό, το έχετε μάθει, θα κάνετε κάτι γι' αυτό? Αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν μια κινητοποίηση, όχι σε κέντρο. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ το, και εγώ το μέρος. Δεν ήταν πάντως σε κέντρο φιλοξενίας, ήταν ή σε κάποιο νησί. Όχι, ήταν συνειδωμένη. Ναι. Με συγχωρείτε, συνειδωμένη. Ναι. Που κατά τη διαδικασία που μοιράζανε το φαγητό, μπήκαν κάποιοι και είπαν ότι είναι μουχλιασμένο και το παιδί. Άρχισαν να ρωτάνε και να σας πω κάτι. Ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, σύσσωμος, έχει δείξει τεράστια αλληλεγγύη. Συμφωνώ. Αλλά εκνευρίζεται όταν βλέπει τον μετανάστη να λέει ότι εάν δεν είναι όπως τα θέλω θα τα σπάσω, δεν μπαίνω στο κέντρο φιλοξενίας. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Να σας απαντήσω. Όχι να σας απαντήσω, δεν έχω κάνει. Βεβαίως θα εκνευρίζεται. Το έλεγε προχθές. Εδώ έχει μια σημασία. Αφού ξέρουμε τώρα πώς γίνεται η δουλειά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν εννοώ ότι έχει καλή δουλειά. Πάει ο ρεπόρτερ, ρωτάει 10, βρίσκει τον έναν που λέει, ξέρω εγώ, ένα πράγμα. Εγώ είδα χτες μια είδηση, για παράδειγμα, σε κανάλι κρατικό που έκανε ρεπορτάζ και με αυτά που έλεγε η κοπέλα, η κυρία που ήταν πρόσφυγας, δεν είχαν καμία συνοχή. Εδώ είναι άσχημα. Άρα το ερώτημα είναι γιατί δεν έρχεσαι να πας στον Ελαιώνα που είναι πολύ πιο καλά. Αλλά πρέπει να φύγω για τη Γερμανία. Αλλά δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Υπάρχει αυτό το ζήτημα. Εγώ λέω να έχουμε λίγο. Γιατί συμφωνώ απολύτως ότι ο ελληνικός λαός την αλληλεγγύη την έχει δείξει και την εκμετάλλευση την έχει περιορίσει. Πάρα πολύ. Υπάρχει όμως, θα έλεγα πια, και η δυνατότητα και η γνώση
ώστε με αποφασιστικότητα και τονίζω και συγχρόνως με ανθρωπιά να εκενώσουμε τον Πειραιά. Ωραία, και να θέλω ένα χρονοδιάγραμμα, αν υπάρχει, Υπουργέ. Μισό, για να πάρω μια απάντηση. Ναι, ναι, ναι. Σε εσάς έχουν φτάσει καταγγελίες ότι μοιράζουν κάποιοι στην Ιδωμένη μουχλιασμένο φαγητό? Εδώ, έχω εδώ μερίδες που είναι γεμάτες μούχλα. Και προφανώς. Ωραία. Είναι και η πρώτη φορά. Που... Προφανώς κάποια κονδύλια δίδονται για αυτά από την ΥΠΑΤΗ αρμοστία. Από ποιος τους χρηματοδοτεί όλους? Λέω, αυτά χρηματοδοτούνται κατά έχουν κύριο λόγο. Έχουν καταγγελίες κατά κύριο λόγο από την ΥΠΑΤΗ αρμοστία. Ναι, έχουν έρθει καταγγελίες σε εσάς. Όμως ότι δεν έχει ευθύνη γι' αυτό η ΥΠΑΤΗ αρμοστία. Εγώ δεν είπα ότι είναι αρχαιότητα. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό το. Λέω αν ήρθαν καταγγελίες, γιατί σας το λέω. Γιατί αν αυτό γενικευθεί, ας πούμε, σαν ιδέα. Θα έχουμε άλλα ντράβαλα. Μπορώ να σας πω το εξής. Κοιτάξτε, να δείτε τώρα τη σιγουριά. Έτσι, όχι και το άλλο δεν είναι σίγουρο, μην δημιουργήσουμε. Αλλά τη σιγουριά. Στα κέντρα φιλοξενίας όλα, το φαγητό που τους διατίθεται, είτε είναι από catering, είτε είναι μέσω του στρατού, είναι πιστοποιημένο και οι εταιρείες οι οποίες λειτουργούν έχουν και την ευθύνη αλλά και τη δυνατότητα. Και για την ποιότητα και να είναι για τους μουσουλμάνους. Δηλαδή η ποιότητα είναι τότε η μούχλα πάρα πολύ καλή. Πού να ξέρω τώρα, δεν έχω. Αν σας ήρθαν καταγγελίες, εγώ. Οι πληροφορίες είναι πληροφορίες. Έτσι, άρα πρέπει να τις ελέγξουμε, αλλά και σε κάθε περίπτωση το κεντρικό ζήτημα, σας το λέω, δεν είναι. Είναι να αδειάσει ο Πειραιάς. Υπουργέ, στην Ιδωμένη του ταΐζει το κράτος το ελληνικό? Όχι. Δεν είναι επίσημο. Όχι. Παίρνουν διάφορα κονδύλια αυτοί που πάνε μερίδες. Αυτοί που πάνε μερίδες, ανάλογα με το ποιοι είναι, δηλαδή υπάρχουν μερίδες που έχουν κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Υπάρχουν οι μερίδες που τους δίνει η ΥΠΑΤΗ αρμοστία. Υπάρχουν και μερίδες που τους δίνουν κάποιοι εθελοντές και τα λοιπά. Οι εθελοντές δύσκολο να πάνε μερίδες. Όπως υπάρχουν και μερίδες οι οποίες πολλούνται. Γύρω-γύρω από την Ιδωμένη. Ναι. Υπουργέ μου, πείτε μου κάτι. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Το Πάσχα, ας πούμε, λέτε θα έχει αδειάσει ο Πειραιάς. Όταν θα μπουν, πάει ο κόσμος να κατέβει στα ταράγια. Ναι, σας το λέω με σιγουριά. Λέτε ότι το Πάσχα θα έχει αδειάσει ο Πειραιάς. Πολύ πριν πάει κάποιος να πάει στο νησί του να κάνει. Πού το βασίζεται αυτό? Κοιτάξτε, έχει ξεκινήσει το σχέδιο. Σας είπα ότι τις Σάββατο και Κυριακή περίπου 1500 μήνου. Μεγάλο αριθμό σε σχέση με. Έφυγαν από τον Πειραιά. Πήγανε κατά κύριο λόγο στον Ελαιώνα, ανοίξαμε ένα άλλο χώρο στον Ελαιώνα, θα ανοίξουμε κι άλλον έναν, και πήγανε και σε θέσεις που είχαν δημιουργηθεί στο Κουτσόχερο και στον Κάτσικα, Γιάννενα δηλαδή και Λάρισα, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν θέσεις στην Αλεξάνδρεια και υπάρχουν θέσεις και 2000 στην είπατε Κατερίνη. Και θα είναι άλλες 10. Ναι. Περιμένουμε τώρα σε αυτή τη βδομάδα, και να σας τα πω πόσο λένε αναλυτικά σε αυτή τη βδομάδα, να ολοκληρωθούν οι εργασίες στα Ινόφυτα, να ανοίξουν κάποια μικρά ξενοδοχεία τα οποία ανακατασκευάζουμε και μας έχουν παραχωρηθεί δωρεάν, όπως και κάποιους άλλους χώρους, και νομίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Πειραιάς θα έχει ανακουφιστεί πάρα πολύ, ώστε να αρχίσει και σε συνεργασία με την ΥΠΑΤΗ αρμοστία να έχει ολοκληρώσει η ΥΠΑΤΗ αρμοστία ένα κομμάτι που έχει αναλάβει. Η ίδια το ζήτησε και το ανέλαβε στα Λαγκαδίκια. Θα έχουμε αρχίσει την εκένωση της Ιδωμένης. Όχι, θα αλλάξω θέμα εγώ. Αν έχεις κάτι για αυτό. Γιατί όχι, για θέλω και ρωτήσω για τα πολιτικά άσυλα. Συγγνώμη, αυξήθηκαν τις τελευταίες μέρες, μόλις μπήκε μπροστά το σχέδιο για τις επαναπροωθήσεις, αυξήθηκε πάρα πολύ ο αριθμός των ατόμων που ζουν άσυλο. Για να μην φύγουν. Ιδιαίτερα εννοείται στα νησιά. Και ιδιαίτερα στη Μυτιλήνη. Πράγμα... Και από τη στιγμή που ζήτησε άσυλο δεν μπορεί να γυρίσει πίσω? Όχι, αυτό που θα γίνει θα εξεταστεί η αίτησή του και με βάση τον νόμο. Οι εμπειρογνώμες από την Ευρώπη έχουν φτάσει? Αυτή τη στιγμή όχι όλοι. Όχι όλοι. Δηλαδή πολύ μικρό ποσοστό έχει φτάσει. Αλλά νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί αφού ξεκινάει η διαδικασία της συμφωνίας. Τώρα η διαδικασία θα είναι ως εξής. Κάνει την αίτηση του ασύλου, εξετάζεται. Πότε υπολογίζετε να θα εξεταστεί, γιατί αυτό είναι γενικά κρίσιμο. Γενικά ο στόχος μας είναι η αίτηση του ασύλου και η εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε 15 μέρες. Αυτός είναι ο στόχος. Το σύνολο φτάνει στις 28 μέρες.
Άρα. Σε κάθε περίπτωση, ένα μήνα θα έχει κριθεί. Θα έχει κριθεί. Μαζί με τον κ. Σκυρίτη όμως είπε ότι δεν μας έχουν στείλει τους 2.000 τόσους που είχαν πει. Μα σωστά το λέει ο Γιώργος. Γιατί έχουν στείλει μόνο 200, λέει. Αυτή τη στιγμή. Έτσι. Σωστά το είπε. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι δεν έχει. Αυτή η διαδικασία, ενώ είναι έτοιμη τεχνικά, δεν είναι τίποτα με μία έννοια αν έρθουν αύριο ή μεθαύριο ώστε να λειτουργήσει. Εκτεταμένα. Ναι, θα έρθουν όμως αύριο ή μεθαύριο ή δεν θα έρθουν καθόλου. Όχι. Νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή συνεργασία και με τον κύριο Φερβέη, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος από την μεριά του. Τώρα, μιας και είπαμε για το βασικό πάντως παραμένει το εξής. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία να διακοπούν οι ροές. Αυτή είναι η ελπίδα. Γιατί ξεκαταλαβαίνετε ότι αν φεύγουν 200-300 την ημέρα, γίνονται οι διαδικασίες, δηλαδή επαναπρόθεση στην Τουρκία. Και μπαίνουνε. Αυτό το είπα και εγώ από την αρχή. Πάλι θα κυρία Υπουργέ, όμως, εάν μιλάμε για διακινητές οι οποίοι παίρνουν 1.000 ευρώ το κεφάλι, δεν έχουν κανένα λόγο οι διακινητές. Αν δεν εμποδιστούν αποφασιστικά από τις τουρκικές αρχές, δεν έχουν κανένα λόγο να σταματήσουν τις ροές αυτές. Διότι άρα κάθε εδώ καράβι με 100 άτομα μέσα είναι 100.000. Έχει λόγο όμως, έχει λόγο η Τουρκία. Να το κάνει. Τουρκία είναι το θέμα. Και έχει τον εξής λόγο, δηλαδή να εμποδίσει διακινητές. Πρώτον, τα χρήματα πρόκειται να πάρει. Δεύτερον, η δυνατότητα της προώθησης της εγκατάστασης της χώρας της Ευρώπης είναι δύο ικανοί λόγοι. Αυτό θα το δούμε πάντως σε μια εβδομάδα. Ναι, αλλά όταν υπογράφουμε μια συμφωνία πρέπει όλοι να την τηρούμε αυτό. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για Πάσχα, για να αλλάξουμε θέμα, να μας πιέσει ο χρόνος. Το Πάσχα θα έχουμε κάνει συμφωνία με την Τρόικα για την αξιολόγηση ή αυτή η ιστορία με τις διαρροές και με τον Τόμισεν θα μπλοκάρει τη διαπραγμάτευση, κατά τη γνώμη σας. Σήμερα είναι μια μέρα επίσης κρίσιμη γιατί αρχίζουν πάλι υπό το βάρος των αποκαλύψεων, αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις. Μονολεκτική απάντηση στην ερώτησή σας είναι ναι. Θέλω να πω το εξής. Τον Ιούλιο υπογράψαμε μια συμφωνία. Αυτό που πρέπει να ελεγχθεί και σε αυτό εμείς επιμένουμε είναι πώς η ελληνική πλευρά εκτέλεσε το δικό της μέρος. Η διαφορά σε τεχνικό επίπεδο είναι σχεδόν ανύπαρκτη και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Με τους Ευρωπαίους. Σε σχέση με τη συμφωνία. Α, λέω, με τη συμφωνία. Δεν είναι, εγώ χωρίζω οι Ευρωπαίοι ο ένας, ο άλλος. Σε σχέση με τη συμφωνία. Γιατί η επιστολή της Λαγκάρντ εδώ λέει, και δεν σημαίνει ότι επειδή το λέει έχει δίκιο, προφανώς εσάς ακούμε και πιστεύουμε, αλλά μένει να αποδειχθεί κιόλας. Άποψή μου για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις είναι πως βρίσκονται ακόμα σε αρκετή απόσταση μακριά από το να έχουμε ένα ουσιώδες πρόγραμμα. Ναι, εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Άλλωστε, ο Ευκλήθης ο Τσακαλώτος μίλησε για κάποιες αιτιάσεις της τελευταίας στιγμής, οι οποίες σε σχέση με το ό,τι συζητάμε και σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων και ό,τι συζητάμε σε επίπεδο πλέον υπουργών, δεν ευσταθούν. Πάντα θέλω να σας θυμίσω ότι υπήρχε μια διαφορά στον τρόπο που εκτιμούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε σχέση με τους εταίρους στην Ευρώπη τα πράγματα. Αλλά εδώ έχει αγριέψει η Υπουργία το πράγμα. Εδώ μιλάμε τώρα για καταγγελίες πολιτικού επίπεδου πλέον. Εγώ λέω ότι το πράγμα την επιστολή του. Όπως καταλαβαίνετε, την έχω διαβάσει. Δηλαδή, εδώ το πράγμα είναι πάρα πολύ. Να μας τη σχολιάσετε που την έχετε. Εδώ τα πράγματα. Να μας τη σχολιάσετε. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι αυτή είναι μια πρέπουσα, ένα πρέπον ύφος. Ναι, δεν θα αξιολογήσω το ύφος, αλλά εγώ θέλω να πω, θα το καταλάβετε εκτός συμφραζομένων. Υπάρχει το ζήτημα της ουσίας και η συζήτηση δια της επιστολής γίνεται επί της διαδικασίας. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο, σαν χώρα δηλαδή, ούτε να κάνουμε υποκλοπές, ούτε να κάνουμε διαρροές. Τι λόγο έχουμε? Κάποιος θα πρέπει να εξηγήσει τι λόγο έχουμε, δηλαδή, για ποιο λόγο το κάνουμε. Ποιος θα κάνει τότε αυτό το πράγμα? Πού να, τώρα δεν είμαι ο αστυνομικός διευθυντής ή ο άμα ξέρω ο δικό μας αστυνομικός διευθυντής. Μακάρι να γνώριζε. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο. Ναι, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα, γίνονται υποκλοπές στο Χίλτον όμως. Επί της ουσίας. Ναι, ξέρετε τώρα αυτό το ζήτημα των υποκλοπών ακόμα δεν έχει τελειώσει. Έχει διεθνοποιηθεί, μπορεί να γίνει και από άλλο θα μου πει. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, θυμόσαστε η υπόθεση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή. Ναι, με τη Βόνταφον τότε. Τα θυμόσαστε. Εδώ υπάρχει ουσία. Το να συζητάς για τη διαδικασία ή για πιθανές υποκλοπές, πρέπει να πεις στην ουσία υπάρχει αυτό το ζήτημα. Μισό λεπτό. Δεν είναι ουσία όταν η Λαγκάρντ λέει ξεκάθαρα στην ουσία της διαπραγμάτευσης ότι υπάρχει θέμα προσωπικής ασφάλειας των μελών της Τρόικας που είναι σήμερα εδώ στο Χίλτον. Δεν είναι ουσία?
Εσείς βλέπετε κανένα θέμα προσωπικής εγώ δεν ασφάλειας? Βλέπω, αντίθετα. Όχι, λέω, δεν ερωτάω εσάς. Εγώ βλέπω τους περιποιούμαστε με τον καλύτερο τρόπο. Δεν τους παρακολουθούν. Ότι δεν είναι ασφάλεια. Ξέρω και από άλλες υποθέσεις με άλλα πράγματα. Δηλαδή, ο κ. Σάφαελ δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα για την ιστορία με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, για την διαιτησία, για το διαιτή. Και έβαλε σαν ζήτημα την προσωπική μου ασφάλεια. Να σας πω, Υπουργέ μου. Αυτό που ξέρει όλος ο ελληνικός λαός είναι ότι οι πιο ασφαλείς άνθρωποι σε αυτή τη χώρα αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα της διαπραγμάτευσης για τα τεχνικά κλιμάκια. Δυστυχώς δεν περίμενα να τα ακούσω από εσάς, αλλά έτσι είναι. Ναι, όχι, σε αυτή την πραγματικότητα. Γιατί εσείς θα τους διώξετε, δεν θα τους ξαναδούμε ποτέ. Καλά. Κάποια στιγμή θα τους δούμε ως τουρίστες. Να σας πω, Υπουργέ μου, αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση, ο Πολ Τόμσεν είναι persona non grata στις διαπραγματεύσεις? Persona non grata είναι πολύ βαριά κουβέντα. Το θέμα είναι ότι εκφράζει μια σκληρή θέση και στάση σε σχέση, γιατί ξέρετε ότι ο κύριος Τόμσεν είναι υπεύθυνος για την Ευρώπη. Δεν είναι υπεύθυνος μόνο για την Ελλάδα, είναι υπεύθυνος για την Ευρώπη. Εκφράζει λοιπόν μια σκληρή και by the book που λένε του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου στάση, η οποία ζητάει περισσότερα από αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Εντάξει, στην ουσία ο κύριος Τσίπρας ζήτησε όμως τον αποκλεισμό αυτό είναι το βασικό και το κεντρικό στο οποίο εγώ επιμένω. Είναι, εμείς έχουμε κάνει μια συμφωνία. Αυτή τη συμφωνία, ό,τι ήταν να γίνει από τη δική μας τη μεριά, έχει γίνει, έχει ολοκληρωθεί. Μένουν οι λεπτομέρειες. Εγώ δεν θα κάνω δεν θα παίξω το ρόλο που έτσι κι αλλιώς έχει η ομάδα διαπραγμάτευσης, άρα αυτή να μείνει. Όμως, όχι οι πληροφορίες μου, αλλά η γνώση μου επ' αυτού, γιατί όλα τα υπουργεία με μία έννοια εμπλέκονται. Λένε ότι οι διαφορές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, πια στο χαρτί, με νούμερα, με αριθμούς, είναι λίγες, σε σχέση με τη συμφωνία, φτάνουν κοντά στο να είναι ανύπαρκτες. Άρα λέει, 50 εκατομμύρια. Άρα είναι ανακριβές αυτό που λέει η Λαγκάρντ, ότι είναι μεγάλη η απόσταση για να παρουσιαστεί ένα ουσιώδες πρόγραμμα? Σε σχέση με τι είναι μεγάλη απόσταση? Μερικές φορές και οικονομία ρωτάς κάποιον πού είσαι και σου λέει μακριά, και η απάντηση σου πρέπει να είναι μακριά από πού. Ναι. Γιατί έχει μεγάλη σημασία. Γιατί μπορεί να είναι τόσο κοντά. Αλλά πολύ κοντά. Εμείς λέμε ότι σε σχέση με τα συμφωνηθέντα, εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα, και απλώς είμαστε κοντά, είμαστε πια, έχουμε φτάσει σε αυτό, και πρέπει αυτό να γίνει και η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει ώστε να ανοίξει η συζήτηση για το χρέος από τη μία μεριά και να ανοίξει η διαδικασία των χρηματορροών από την άλλη μεριά προς το τραπεζικό σύστημα και προς την πραγματική οικονομία, που είναι, θα έλεγα, η μεγάλη ελπίδα. Γιατί θέλω να τονίσω ότι πολλά από τα μέτρα που υπήρξαν μέσα στη συμφωνία, και που τώρα μην ξαναλέω τα ίδια που λέγαμε και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κτλ., δεν έχουν αποδώσει. Ενώ πολλά μέτρα που βάλαμε εμείς σε όλη αυτή τη διαδικασία έχουν αποδώσει. Ναι. Θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην επιστολή της κ. Λαγκάρντ, αν ξέρετε. Πού να το ξέρω, δεν το ξέρω. Εάν παρόλα αυτά. Άλλωστε, σήμερα η απάντηση συνήθως, ξέρετε, σε αυτά τα πράγματα, πέρα από τα επικοινωνιακά, έχουν και ένα πρακτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα θα κρατήσει μια συγκεκριμένη στάση. Σύμφωνοι. Αν όμως παρόλα αυτά σήμερα έχει την κάλυψη ο Τόμσεν της Γερμανίας, γιατί νομίζω ότι συναντιέται σήμερα με το Σόιμπλε και αύριο και η Λαγκάρντ, αν έχει την κάλυψη, αν λέμε τώρα, μια υπόθεση κάνουμε, θα έρθει η χώρα μας σε δύσκολη την θέση, κάλυψη, αφού ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει τον αποκλεισμό του. Κοιτάξτε, το θέμα είναι την κάλυψη σε αυτά που λέει, σαν πρόσωπο ή σε σχέση με το πρόγραμμα που προσπαθεί να επιβάλλει. Σε αυτό που ζητάει. Το λες δεύτερη φορά. Αυτό που λέτε εσείς είναι άλλο. Εσείς άλλο να είναι σκληρός by the book και να ερμηνεύει το πρόγραμμα με κάποιο τρόπο. Και άλλο να μας απειλεί. Και άλλο να λέει ότι θα κάνω πιστωτικό γεγονός για να συμφωνήσουν. Είναι εκτός book αυτό. Βεβαίως είναι. Αυτό είναι εκτός. Έτσι, αυτό είναι out of the book. Δεν το συζητάμε. Άλλωστε και γι' αυτό το λόγο και μίλησε και ο Πρωθυπουργός της χώρας και υπήρχαν και επίσημες ανακοινώσεις. Αν ήταν το θέμα ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω πιο σκληρά μέτρα. Ασφαλώς. Είναι άλλο αυτό και άλλο η τακτική επί της διαπραγμάτευσης. Γι' αυτό σας έθεσα το θέμα. Εάν παρόλα αυτά έχει την κάλυψη της Γερμανίας, θα υπάρχει αυτή ζήτημα. Αυτή η διαδικασία πρέπει να φύγει από το τραπέζι. Τι εννοώ, ποια διαδικασία? Να μας θυμόγουν στην κάθε φορά τελευταία στιγμή για να μας ότι θυμούν. Σε απειλώ με πιστωτικό γεγονός, αυτό δεν είναι επικίνδυνο για την Ελλάδα.
Δεν είναι επικίνδυνο ως τακτική, δεν είναι επικίνδυνο για την Ελλάδα. Το είναι και επικίνδυνο, εγώ θα έλεγα, και για την φήμη ή αν θέλετε τη λειτουργία του Διεθνούς του Ταμείου. Κύριε Βίτσα, το ανησυχητικό για μας, το ανησυχητικό, πάση πτώση να το επισημάνουμε, είναι ότι στην επιστολή της η Λαγκάρντ δεν έχει καν νήξεις απολογίας μέσα της για αυτό που αποκαλύφθηκε, για αυτή την ιταμή απειλή. Θα σε καταστρέψω, θα σε χροκοπήσω, αν δεν συμφωνήσει μαζί μου. Όχι, έχει, Ρίγιο, το λέει ανοησίες, nonsense. Ναι, δεν έχει νήξεις απολογίας. Αντίθετα, είναι επιθετική. Και το θέμα είναι ότι. Αξιοσημείωτα προκλητικό για την ελληνική κυβέρνηση. Να μην μπούμε σε τέτοια συζήτηση, αλλά μπορώ να σα πω το εξής. Το θέμα είναι ότι στο βασικό σημείο, που είναι η ουσία δηλαδή του διαλόγου, δεν αναφέρεται καν. Και προσπαθεί να ξεφύγει δια τη διαδικασία. Ωραία. Δηλαδή, αν ας πούμε υποκλέψουν μία. Κάποιος υποκλέψει μία συνομιλία δική μου με τον κύριο Καμπουράκη, που σε αυτή τη συνομιλία εγώ λέω ότι τον κύριο Οικονομέα θα τον κάνουμε με τέτοιο τρόπο δεν εξαφανιστεί σε κανάλι. Έτσι, λέω για παράδειγμα. Δεν αποκλείεται να το έχουν πει. Ναι, λέω αυτό το πράγμα, όταν μου πούνε μα υπάρχει αυτό, το πρώτο που θα πρέπει να πω είναι όχι ρε παιδιά. Μα τι λέτε τώρα, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Όχι να πω η διαδικασία της υποκλοπής, το ένα, το άλλο, το άλλο. Εντάξει, όμως κύριε Υπουργέ, υπάρχει το ηχητικό, δεν πάμε λες. Ναι, όχι, λέω, ναι, αυτό είναι το θέμα. Υπουργέ μου, προφανώς περιμένεις να διαμορφωθεί και η γραμμή τώρα από το Μαξίμου, λογικά, γιατί δεν χαράζεις εσύ. Αλλά έχω μία αίσθηση ότι δεν είσαι τόσο κατηγορηματικός όσο εμφανίστηκε η κυβέρνηση το Σάββατο. Όχι, μια χαρά κατηγορηματικός. Για το μέτωπο του Τόμσεν, του τύπου, πάρτε τον απλό να μην τον βλέπουμε. Αυτή η ιστορία για μένα ενδιαφέρει και πάει και το πάρτε αυτή τη λογική από εδώ. Ναι. Αυτό είναι πιο βασικό και αυτό περιλαμβάνει. Ωραία. Και τα πρόσωπα που έχουν που εμπλέκονται και την εκφράζουν. Εδώ δεν είναι ότι δεν απολογείται για την απειλή που προκύπτει σαφώς από το τέτοιο. Εδώ την αμφισβητεί κιόλα η Λαγκάρντ. Γι' αυτό σας λέω ότι σήμερα θα υπάρχει ζήτημα εάν η Γερμανία, εάν ο Σόιμπλε καλύψει το Ντόμσεν. Σαφώς θα υπάρχει ζήτημα. Το βασικό ζήτημα είναι πάρτε από το τραπέζι, και αυτό τώρα περιλαμβάνει και πρόσωπα, την ιστορία του γεγονότος. Του πιστωτικού. Ναι. Ναι. Τώρα περιλαμβάνει και πρόσωπα. Για να το δούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Μισό, να ρωτήσω κάτι μονολεκτικά θα μου πείτε. Εάν στην αρμοδιότητα, εάν αυτοί που είναι να επιστρέψουν στην Τουρκία οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, όχι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, αρνηθούν αυτό εννοούσε ο κ. Κίριτς, τι θα κάνετε. Είπε ότι περιμένουν έκρηξη βία. Εάν. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπάρχει μια διαδικασία και μια συμφωνία. Ναι. Έτσι, αυτή η συμφωνία τι λέει, ότι όποιος δεν έχει υποβάλει αίτηση ασύλου σε αυτή τη διαδικασία ή έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου του, το πηγαίνει πίσω στην Τουρκία με νόμιμο και ασφαλή τρόπο. Αυτό θα γίνει. Γιατί ο κ. Κυρίτσης είπε ότι περιμένουμε έκρηξη βίας. Ο Γιώργος ο Κυρίτσης, και επειδή το διάβασα και με διαφορετικό τρόπο το είπε, τον ρώτησε ο Observer για ορισμένα γεγονότα που ήδη είχαν γίνει. Και απάντησε ότι όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε απελπισία, καμιά φορά. Εσείς περιμένετε. Λέω λοιπόν ότι αυτά θα αντιμετωπιστούν με ανθρωπιά και αποφασιστικότητα. Και τα δύο πράγματα μαζί. Το ανθρωπιά και αποφασιστικότητα, μένει να δούμε τον καινούριο ορισμό που θα δώσετε σε αυτό το συνδυασμό. Σε αυτό, ξέρετε τι γίνεται. Είναι πρακτικός, δεν είναι ορισμός, είναι πράξη πια από εκεί πέρα. Έτσι. Ναι, όχι, έχουμε τρομάξει λίγο με την αντίληψη που έχουν ορισμένοι, δεν λέω για εσάς για αυτό το θέμα. Είδαμε τα πλάνα χθες το βράδυ. Τι σημαίνει ανθρωπιά και αποφασιστικότητα απέναντι σε μια γυναικούλα που ήταν ανάπηρη. Δεν θέλουν να λαϊκίσουν άλλο να τώρα. Πω, τώρα δεν πάμε τώρα. Όχι, πάμε, συγγνώμη, δεν είναι έτσι. Μην παίρνουμε μία περίπτωση εδώ, μία περίπτωση συνειδωμένη, μία περίπτωση φτιάξουμε μία συνωμοσία. Επειδή δεν σας συμφέρει. Όχι, επειδή δεν μας συμφέρει. Γιατί να μην πάμε. Τι εννοούμε. Εδώ έχω 10 μάτα, τα οποία χτυπάνε 10 κατοίκους. Από εδώ και πέρα θα έχουμε δηλαδή το εξής γεγονός. Για κοιτάξτε το και σε σχέση και με τη στάση των δυνάμεων ασφάλειας. Εγώ δεν λέω, μερικές φορές επιδείκνυεται υπερβάλλοντα ζήλο. Δηλαδή, κακός ο άλλος πήγε και σπαστό αμάξι, ό,τι και να του είχε κάνει στην Γκο, λέω για παράδειγμα έτσι. Αλλά μην βάλουμε ως τώρα, και το έχω πει και θα συνεχίσει, οι δυνάμεις της ασφάλειας περισσότερο έχουν κατηγορηθεί για ανεκτικότητα παρά για βία.
10 η ώρα το βράδυ γίνανε αυτά χθες το βράδυ. Τα λέω περισσότερο για να το μαζέψετε όσο μπορείτε. Γιατί ξέρετε πόσο εύκολα μία σπή θα γίνεται. Το θέμα, το σας καταλαβαίνω, αλλά θα λέω ότι το βασικό θέμα να υπάρξει ηρεμία και ψυχραιμία. Μακάρι, φυσικά. Δεν χρειάζονται τέτοιες εκδηλώσεις ούτε τέτοιες απαντήσεις. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Να είστε καλά.